Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Όπως σας είχα προειδεάσει από χθες ημέρα, η ροή της εκπομπής θα είναι διαφορετική. Είναι προπαραμονή Χριστουγέννων. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε το στίγμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, δράσεων αλλά και στολισμών με ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η ίδια η Ματίνα Πολυχρόνη και θα σας το δείξουμε αμέσως μετά για να σας δώσουμε κι εμείς ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις, όπως κάνετε καθημερινά. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211 27 007 11 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.tv.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming και φυσικά δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας του YouTube, για να βλέπετε τα αποσπάσματα των εκπομπών. Πολλά τα θέματα και της σημερινής εκπομπής, βέβαια έχουμε όπως σας είπα πριν προσαρμόσει κυρίως σε αυτή την εορταστική περίοδο που διανύουμε, αλλά έχουμε φυσικά και άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα δούμε και δελτίο με σύντομες ειδήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά στο τέλος θα παρακολουθήσουμε και το δεύτερο απόσπασμα της συνέντευξης που κάναμε στο Δημαρχείο Βύρωνα με τον κύριο Γρηγόρη Κατοπόδη. Πάμε να ξεκινήσω με το βασικό θέμα της επικαιρότητας. Θα σας δώσουμε τα τελευταία στοιχεία όπως ανακοινώθηκαν χθες από τον Νίκο Χαρδαλιά σχετικά με τη Δυτική Αττική. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Όσον αφορά στην εικόνα στη Δυτική Αττική, παρά την έντονη διαδημοτική κινητικότητα των ενεργών κρουσμάτων τις προηγούμενες εβδομάδες που μας προβλημάτισε έντονα, η σαρωτική και στοχευμένη έλεγχη των κλιμακίων του ΙΟΔΗ τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι ευτυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα εκτεταμένη διασπορά και επιδημιολογικά κλάστερς που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, πριν λίγο, στο Δήμο Ασπρόπυργου υπήρχαν 179 ενεργά κρούσματα, στο Δήμο Ελευσίνας 78 και στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας 25. Παρακολουθούμε αναλυτικά και αξιολογούμε όλα τα δεδομένα σε καθημερινή βάση και την Πέμπτη θα τεθούν σε γνώση των επιδημιολόγων μας για τις δικές τους εισηγήσεις σχετικά με την παράταση ή όχι των επιπλέον αυστηρών περιοριστικών μέτρων που ισχύουν ως τα ξημερώματα της Παρασκευής. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Δυτική Αττική σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, τα τελευταία επί της ουσίας επίσημα, οι τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν από την κυβέρνηση. Αύριο θα εξεταστούν όλα και θα δούμε αν θα υπάρξει άρση των μέτρων ή παράταση των μέτρων. Πάμε κατευθείαν τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Επιμελήθηκες ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα για όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, δράσεις αλλά και στολισμούς που έχουν γίνει στην Αττική. Και φυσικά όλο αυτό μπορεί να γίνει και μία πρόταση προς όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο στόχος μας, να δώσουμε σε αυτές τις μέρες που είναι εορταστικές αλλά και δύσκολες προτάσεις στον κόσμο για το πού μπορεί ουσιαστικά να απευθυνθεί, σε ποιες ιστοσελίδες μπορεί να μπει και να δει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες. Να ξεκινήσουμε όμως με την περιφέρεια Αττικής και φυσικά με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο πεδίο του Άρεως. Η φωταγώγηση έγινε φυσικά από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη. Στον χώρο εκείνον όπου βρίσκεται το δέντρο, να πούμε ότι υπάρχει και το χριστουγεννιάτικο χωριό του Άι Βασίλη. Βλέπουμε και εικόνες από το χριστουγεννιάτικο χωριό. Εκεί θα πραγματοποιούνται εορταστικά δρόμενα, τα οποία θα προβάλλονται στο κανάλι της Περιφέρειας στο YouTube. Μπορεί λοιπόν να ανατρέξει όποιος θέλει στο κανάλι της Περιφέρειας από αύριο και να βλέπει πλήθος εκδηλώσεων. Αύριο να πούμε ότι ξεκινούν και τα Χριστούγεννα online. Η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Αττικής θα μεταδίδονται στο λογαριασμό στο Facebook και στο κανάλι στο YouTube. Βλέπουμε και εικόνες τώρα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Περιλαμβάνονται δωρεάν συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να παρακολουθήσει κανένας. Πολύ πλούσιο κανένας. Το πρόγραμμα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσοι βρεθούν στο πεδίο του Άρεως, είτε για να βγάλουν φωτογραφίες, είτε με τα παιδιά τους, είτε οτιδήποτε, μέτρα αυτοπροστασίας είναι επιβεβλημένο. Όχι συνωστισμός, είμαστε σε ιδιαίτερες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Δεν είναι όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά καλό είναι να το λέμε και να το τονίζουμε. Έτσι είναι. Βέβαια, είναι περιφραγμένος ο χώρος, επομένως τηρούνται τα μέτρα και ο κόσμος δεν μπορεί να επισκεφτεί ουσιαστικά χωρίς έλεγχο. Όμως,
όμως, ναι, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, από την ασφάλεια του σπιτιού καλύτερα, Γιώργο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να παρακολουθήσει κανένας. Να συνεχίσουμε με το Δήμο Αθηναίων τώρα, ο οποίος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία «Στείλε την ευχή σου» για το 2021. Επέλεξε ένα διαφορετικό τρόπο για την αλλαγή του χρόνου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μας καλεί λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα βίντεο, στο οποίο θα μετρήσουμε αντίστροφα από το 10 μέχρι το 1 και θα στείλουμε τις ευχές μας για τη νέα χρονιά. Το βίντεο αυτό λοιπόν, όσοι θέλουν, μπορούν να το δημιουργήσουν να είναι maximum 30 δευτερόλεπτα, να το στείλουν μέσω WeTransfer ή μέσω email. Να πούμε και το email όποιος θέλει να το σημειώσει για την αλλαγή του χρόνου. Είναι athens2021countdown@gmail.com μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα, για να υπάρχει και χρόνος να επεξεργαστεί το βίντεο. Και να συνεχίσουμε, Γιώργο, με... Εντάξει, βλέπουμε και τον εντυπωσιακό στολισμό τώρα του Δήμου Αθηναίων, με τα πολλά λαμπιόνια. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πολύ όμορφος ο στολισμός. Να συνεχίσουμε τώρα με τον Δήμο Πειραιά. Βλέπουμε και όλα στα πλάνα μας την ιστοσελίδα, την ειδική που έφτιαξε ο Δήμος Πειραιά. Είναι το christmasinpireus.com. Εκεί μπορεί ο Δημότης να ανατρέξει και να βρει όλες τις διαδικτυακές εκδηλώσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος για αυτές τις εορταστικές ημέρες. Φυσικά και ο Δήμος είχε έναν εντυπωσιακό στολισμό. Είδαμε πολλά φώτα, είδαμε το εντυπωσιακό δέντρο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βλέπουμε τώρα το Santa Zoom. Τι είναι αυτό, Γιώργο? Εκεί τα παιδιά μπορούν να μπουν και να κλείσουν το ραντεβού τους με τον Άγιο Βασίλη. Πρόκειται φυσικά για ένα ψηφιακό ραντεβού. Θα το εκφράσουν όμως τις ευχές τους, τις επιθυμίες τους. Είναι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom από τη Δευτέρα 28, Τρίτη 29 και Τετάρτη 30. Όσοι επιθυμούν, αν αφήσουμε να παίξει και το βίντεο με το Santa Zoom, θα δούμε και τις σχετικές πληροφορίες. Καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα, στο τηλέφωνο 69 07 18 24 14, υπάρχει και στα πλάνα μας, θα κάνουν κράτηση για την ημέρα και την ώρα συνάντησης με τον Άγιο Βασίλη, φυσικά μέσω τάμπλετ, υπολογιστή ή κινητού. Και να πούμε τώρα ότι πριν από αυτό το οποίο ξεκινάει στις 28 του μήνα, στις 26, το Σάββατο δηλαδή, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά έχει οργανώσει μέσω μιας live μετάδοσης στο Facebook με τον καταξιωμένο συνθέτη και δημιουργό, βλέπουμε και τη σχετική εικόνα, Σταμάτη Κραουνάκη και την ομάδα Σπύρα Σπύρα. Ο κύριος Κραουνάκης, εμπνευσμένος από το παραμύθιο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας του Όσκαρ Ουάιλντ, θα ερμηνεύσει με στίχους και μουσική κομμάτια του βιβλίου. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον και γενικά να πούμε ότι σε όλο αυτό το αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί, έχουμε φροντίσει να είναι πολύ διαφορετικές οι εκδηλώσεις που παρουσιάζουμε, να μην είναι κοινά τα στοιχεία ανάμεσα στους Δήμους, έτσι ώστε να είναι και μια καλύτερη πρόταση προς τους πολίτες. Έτσι είναι. Είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα που έχει να επιλέξει κάποιος. Και να περάσουμε τώρα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που επίσης έχει πλήθος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου έχει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με χριστουγεννιάτικη παρέλαση, με μουσικούς, με διασκεδαστές. Ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων και μέχρι 5 Ιανουαρίου θα τρέχει ένα διαδικτυακό φυσικά κυνήγι χριστουγεννιάτικου θησαυρού κάθε απόγευμα στις 6. Η ηλεκτρονική σελίδα είναι christmashunt.club. Μπορεί να μπαίνει εκεί όποιος θέλει και να συμμετέχει στο διαδικτυακό αυτό χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού. Να προχωρήσουμε τώρα στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Πρωτότυπες και εκεί χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μέσω του καναλιού στο YouTube αλλά και της σελίδας του Δήμου στο Facebook. 24 του μήνα η τραγουδοποιός Αρετή και Τιμέ θα τραγουδήσει τα Κάλαντα. Πολύ ατμοσφαιρικό για αυτές τις ημέρες. Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Δήμαρχος, ο κύριος Βούρος, με την γνωστή ηθοποιό, την Παναγιώτα Βλαντή, θα διαβάσουν παραμύθια για τα παιδιά. Μπορούν τα παιδιά λοιπόν να μπουν εκεί και να ακούσουν τις φωνές τους. Και φυσικά και 31 του μήνα υπάρχει και εκεί υλικό για να παρακολουθήσει κάποιος. Και να πάμε τώρα, Γιώργο, στο Δήμο Περάματος.
Ο στολισμός είναι πολύ εντυπωσιακός και εκεί. Δεσπόζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βλέπουμε τώρα και το καραβάκι, το οποίο υποδέχεται τους οδηγούς στο Δήμο και υπενθυμίζει και την ναυτική παράδοση της περιοχής. Υπάρχει το δέντρο, ένα το βλέπουμε, και δίπλα βλέπουμε και το την άμαξα. Πολύ όμορφο και αυτό. Υπάρχει και το τρενάκι του Άι Βασίλη εκεί, στην πλατεία Ηρών είναι αυτά. Και είδαμε και θα δούμε ξανά και το διαδικτυακό χωριό για τα παιδιά. Έχει δημιουργήσει ο Δήμος ένα διαδικτυακό χωριό. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Περάματος είναι αντι-COVID χωριό, έτσι το αποκαλούνε, το οποίο θα μείνει ανοιχτό σε μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα από σήμερα μέχρι και 6 Ιανουαρίου. Η πλατφόρμα θα εκπέμπει καθημερινά για 16 ώρες το 24ωρο. Οι 6 ώρες από αυτές θα είναι live streaming, θα μπορούν τα παιδιά εκεί να μπαίνουν. Να συμπληρώνουν τον κωδικό πέραμα 2021 και έτσι θα ανοίγει μπροστά τους ένα πλήθος από δραστηριότητες. Μπορούν μέχρι και να περιηγηθούν στο χωριό του Άι Βασίλη, στο Ρβανιέμι. Και καταλαβαίνουμε πολύ πόσο όμορφο. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η δράση. Πάμε και στους δύο τελευταίους Δήμους για να πάμε, μετά θα πάμε σε ένα βίντεο ρεπορτάζ να δούμε για τα Χριστούγεννα στον Ασπρόπυργο συγκεκριμένα. Πολύ όμορφα. Να δούμε τώρα εντάχει το Δήμο Μεγαρέων, όπου στη σελίδα του Δήμου και στο κανάλι Μέγαρα TV από αύριο και μέχρι 31 του μήνα θα υπάρχουν live εκπομπές με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά και τα κάλαντα. Ενώ έχει από τις 21 Δεκεμβρίου δημιουργηθεί το πρώτο διαδικτυακό χριστουγεννιάτικο χωριό στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Να δούμε τη σχετική σελίδα. Φιλοξενείται στη σελίδα irodoros.gr. Εκεί τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν και να κλείνουν το ραντεβού τους με τον Άγιο Βασίλη και να έχουν συνομιλία μαζί του. Να, τι είναι και αυτό. Πολύ ωραία, διαδικτυακό χριστουγεννιάτικο χωριό, ψηφιακό φυσικά. Μαζί του μπορούν να έχουν συνομιλία μέχρι και 24 Δεκεμβρίου. Και κλείνω με το Δήμο Καλλιθέας. Έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα η πρωτοβουλία αυτή. Ο Άγιος Βασίλης έφτασε στην Καλλιθέα σε τρεις πλατείες κεντρικές, Χαροκόπου, Τζιτζιφιών και Κύπρου. Έχουν τοποθετηθεί οι σάκοι του Άι Βασίλη και μέχρι 31 Δεκεμβρίου τα παιδιά μπορούν να πάνε εκεί και να αφήσουν το γράμμα τους με τις ευχές τους για τη νέα χρονιά. Σε ευχαριστούμε για το αφιέρωμα. Μένεις μαζί μας εδώ, γιατί θα έχουμε αμέσως μετά και σύντομες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς θα πάμε να σας δείξουμε τώρα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το πόσο ο Ασπρόπυργος αλλάζει, φόρεσε τα γιορτινά του και στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για το 2021, αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τη δύσκολη υγειονομική κρίση που διανύουμε. Τα γιορτινά του φόρεσε ο Ασπρόπυργος. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Δυτική Αττική με την υγειονομική κρίση, θέλοντας να στείλει το μήνυμα των Χριστουγέννων και το φως της ελπίδας στους κατοίκους του Δήμου και τους επισκέπτες. Τα ζωντανά χρώματα, οι φαντασμαγορικές κατασκευές, τα φώτα, τα λαμπιόνια, οι γυρλάντες και τα στολίδια που κοσμούν τον Ασπρόπυργο είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό ψυχολογικό αντίδοτο ενάντια στη δύσκολη συγκυρία. Στο πλαίσιο των δράσεων που γίνονται από τον Δήμο αυτή την περίοδο, ο γνωστός ηθοποιός Στέλιος Κρητικός βρέθηκε στον Ασπρόπυργο και υπέγραψε το τελευταίο του βιβλίο ώστε να μοιραστεί σε μικρούς φίλους. Η αντιδήμαρχος Σοφία Μαυρίδη, μιλώντας στην κάμερα του Attica TV, εξήγησε το σκοπό αυτής της δράσης, αλλά έστειλε και το δικό της μήνυμα. Λόγω της πανδημίας, οι παιδικοί μας σταθμοί τελούν υπό αναστολή, όμως αυτό δεν θα μας εμποδίσει να δώσουμε χαρά και να μοιράσουμε χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Για το λόγο αυτό, μαζί με τον δήμαρχό μας και τους παιδαγωγούς μας, έχουμε ετοιμάσει τα χριστουγεννιάτικα δώρα των παιδιών μας, τα οποία θα περιέχουν εκτός από παιχνίδια και ένα παιδικό βιβλίο. Το παιδικό βιβλίο είναι του συγγραφέα του και ηθοποιού του κυρίου Κρητικού, ο οποίος μας κάνει την τιμή και τη χαρά να έρθει να υπογράψει αυτοπροσώπως το κάθε ένα βιβλίο ξεχωριστά και τον ευχαριστούμε για την ιδιαίτερα συγκινητική του κίνηση αυτή. Όλες οι διαδικασίες γίνονται τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα κατά της διασποράς του κορονοϊού και ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία, ελπίδα, αισιοδοξία, να είμαστε όλοι καλά και ασφαλείς και του χρόνου να επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς και να γιορτάσουμε παραδοσιακά τις χριστουγεννιάτικες γιορτές.
Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρεται στη δεύτερη συγγραφική του απόπειρα και εξηγεί τους λόγους που τον όθησαν στη δημιουργία του παραμυθιού, αλλά και στην παρουσία του στον Ασπρόπυργο. Είναι το δεύτερο παραμύθι μου, λέγεται «Ο Πικάστρο ψάχνει το χρώμα που δεν υπάρχει». Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό το παραμύθι μιλάει για την ελευθερία της σκέψης, για την ελευθερία του πάθους, όταν σήμερα στις μέρες μας όλα είναι εγκλωβισμένα και κλεισμένα μέσα σε τέσσερις τοίχους. Μιλάει για την τόλμη, προκαλεί τα παιδιά να τολμήσουν, να πράξουν τα όνειρά τους, να πράξουν, να ζητήσουν και να ψάξουν, να ανιχνεύσουν για την ελευθερία τους. Τους προκαλεί να τολμούν, είναι πολύ σημαντικό να τολμάμε σήμερα και χωρίς πάρα πολλές σκέψεις. Πολλές φορές μέσα από την τόλμη ανακαλύπτουμε πράγματα κυρίως για τον εαυτό μας και μετά για τον κόσμο όλο γύρω μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Στέλιος Κρητικός αναλύει και τους λόγους που επέλεξε να βρεθεί στον Ασπρόπυργο και να υπογράψει ο ίδιος τα βιβλία που θα μοιραστούν στα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον Δήμο Ασπροπύργου, τον Δήμαρχο, τον κύριο Μελετίου, αλλά και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Σοφία Μαυρίδη, για αυτή την συγκλονιστική κίνηση που, παρόλο που τα πάντα είναι κλειστά γύρω μας, παρόλο που τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι, εκείνοι έπραξαν, τόλμησαν, πήραν μια μεγάλη απόφαση και σε όλα τα παιδιά που είναι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς θα πάνε δώρα στα σπίτια τους. Μέσα στα δώρα λοιπόν που θα πάνε είναι και το παραμύθι μου «Ο Πικάστρο ψάχνει το χρώμα που δεν υπάρχει». Συγκινούμε γιατί είναι πραγματικά, ξέρεις, είναι δύσκολο στις μέρες μας και σπάνιο, δυστυχώς που το λέω, να βρίσκεις ανθρώπους που να έχουν όραμα και αυτό το όραμα να το κάνουν πράξη. Πολύ ωραίος ο στολισμός και στο Δήμο Ασπροπύργου, καθώς επίσης και οι δράσεις που γίνονται εκεί. Ματίνα, επιστρέφω σε σένα. Πάμε πολύ σύντομα να ακούσουμε και τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις της ημέρας. Καλησπέρα σας ξανά. Λοιπόν, πάμε στα αυτοδιοικητικά νέα. Έκτακτη επιχορήγηση 5 εκατομμυρίων ευρώ σε 81 δήμους της χώρας για ανάγκες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακόμη με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 39 εκατομμύρια ευρώ σε 66 δήμους για εξόφληση χρεών. Στους λογαριασμούς των πληγέντων, οι αποζημιώσεις από τις πλημμύρες στον Δήμο Ηρακλείου. Πρόκειται για την αποζημίωση των 600 ευρώ για τις άμεσες βιωτικές ανάγκες, αλλά και την αποζημίωση του οικιακού εξοπλισμού, που κατά περίπτωση φτάνει ως και τις 6.000 ευρώ. Τη Βαρβάκη αγορά επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης προκειμένου να ενημερωθεί για το πώς κυμαίνεται η κίνηση εν ώψη των εορτών, αλλά και να συζητήσει με τους εμπόρους για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σε εξέλιξη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από την Περιφέρεια Αττικής σε δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νοτιού Τομέα Αθηνών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας Εύξηνη Πόλη εξελέγει ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου. Σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν στο δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους θα γίνεται σε 100 δόσεις, ενώ όπως προβλέπετε και χιλιάδες προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους και περιφέρειες. Και κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων επιλέγει να γιορτάσει με ένα διαφορετικό τρόπο την αλλαγή του χρόνου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μας καλεί να δημιουργήσουμε ένα βίντεο στο οποίο θα μετρήσουμε αντίστροφα από το 10 μέχρι το 1 και θα στείλουμε τις ευχές μας. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα, και για το αφιέρωμα στα Χριστουγεννιάτικα, στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, φυσικά και για την δισιογραφία, την αυτοδιοικητική. Καλές γιορτές σου. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε για άλλο ένα απόγευμα. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσετε και έτσι θα κλείσει η σημερινή εκπομπή με το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Δημάρχου Βύρωνα, του κυρίου Γρηγόρη Κατοπόδη. Θα σας ευχηθώ να έχετε καλές γιορτές με υγεία, που είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Καλό βράδυ σε όλους. Πώς εξελίσσεται, πώς προχωράει το δημοτικό σας έργο? Προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο αυτή, λόγω των ειδικών συνθήκων του κορονοϊού, αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε τις προτεραιότητες μας. Για μας την περίοδο αυτή η πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως ο κάθε δημόσιος λειτουργός και φορέας πρέπει να κάνει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι τα μέτρα προστασίας, τα μέσα προστασίας και όλες εκείνες οι αναγκαίες ενέργειες
που συζητήσαμε και πριν, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ζήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, να μην έχουμε εκείνες τις απώλειες δηλαδή, που των πραγμάτων βλέπουμε τις τελευταίες μέρες έντονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος και λόγω της ανάγκης το προσωπικό να προστατευτεί και λόγω της ανάγκης που τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο και οι γονείς πρέπει να είναι στο σπίτι. Αναγκαστικά μειώνεται η δυνατότητα του προσωπικού μας να προσφέρει έργο. Δουλεύει βέβαια με τηλεδιάσκεψη, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν κάποια πράγματα πάνε πίσω. Έχουμε καθυστερήσεις, παρόλα αυτά το παλεύουμε. Υπάρχουν τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής που είπαμε, υπάρχουν τα θέματα της καθαριότητας που είναι μέγιστη ανάγκη την περίοδο αυτή να είναι η πόλη μας καθαρή, γιατί τα θέματα της υγείας είπαμε ότι είναι σε πρώτη γραμμή. Εκτός, ας πούμε, της περίπτωσης όπου στην καθημερινότητα προσπαθούμε, υπάρχει το θέμα συνολικά όπως το αντιμετωπίζουμε, που είναι η ανακύκλωση, που ως Δήμος, όπως σας έχω ξαναπεί, έχουμε την προτεραιότητα να είμαστε ανακύκλωση στην πηγή, από το 2008 βεβαίως. Τώρα περνάμε το νέο μας τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Με τον ΕΣΝΑ δεν μπορούμε πάντα να συνεννοηθούμε, που είναι υπεύθυνος για την συλλογή των απορριμμάτων, φυλή και ούτω καθεξής. Και έτσι είχαμε κάποιες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα, το οποίο μας αναγκάζει να αυξήσουμε τους προϋπολογισμούς μας, να μας πάρει περισσότερα χρήματα δηλαδή, καθώς τα ανακυκλώσιμα πλέον, τα οποία πήγαιναν με 0 ευρώ στη φυλή, τώρα πηγαίνουν με 27 στην αρχή ανακοίνωσαν, τώρα μας είπαν με 12 ευρώ. Προσθέτει χρήματα και δυσκολεύει την ανακύκλωση για μας που την κάνουμε και την αγαπάμε και όλος ο κόσμος θέλει να χρησιμοποιεί αυτή τη μεθοδολογία. Προσπαθούμε λοιπόν εκεί, έτσι ώστε να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να μην θάβουμε τα σκουπίδια μας στη φυλή. Να τελειώσει αυτό το πράγμα, αυτό το έσχος, πώς να το πω. Δεν αντέχει έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει. Και για τους Δήμους εκεί, αλλά και για όλους μας τέτοιο πράγμα, ας πούμε, στην περίοδο αυτή του 2020, ας πούμε. Προσπαθούμε λοιπόν και για τα θέματα της καθαριότητας. Στον τομέα των τεχνικών έργων, η αλήθεια είναι ότι παρά τις προτεραιότητες που σας έλεγα πριν, γίνονται πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα. Μάλιστα, μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι ήδη υπογράφηκε πλέον και ένα καινούργιο έργο σοβαρής υποδομής. Το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή του Καρέα και της Ηλιούπολης, το οποίο γίνεται με ευθύνη της περιφέρειας. Υπογράφηκε ήδη δηλαδή πριν από 2-3 μέρες από ό,τι γνωρίζω, η σύμβαση με τον ανάδοχο και σύντομα θα ξεκινήσει. Και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για το δικό σας και για το δικό σας το Δήμο, γιατί μπορεί όλοι να μιλάμε για τον Καρέα, για το βουνό. Θα συζητήσουμε και προς το τέλος της κουβέντας μας για το κομμάτι της προστασίας του βουνού, αλλά είναι ένα κομμάτι που όταν έχουμε τις φωτιές των προηγούμενων ετών, το τι γίνεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να προκύψουν, είναι σοβαρό για την πόλη σας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μια φωτιά έχει πολλαπλές συνέπειες. Δεν είναι μόνο ότι χάνεται το πράσινο, αλλά δεν μπορεί να κρατάει το νερό, το οποίο να ξεχύνεται και να δημιουργεί πλημμύρες και πλημμυρικά φαινόμενα. Τα έχουμε ζήσει στη Μάντρα και εδώ στην περιοχή μας. Και εδώ στην περιοχή μας στο παρελθόν, βεβαίως. Και εκεί είναι απόλυτος ανάγκη να πάρθουν τα νερά του ημιτού από το σημείο αυτό και να οδηγηθούν με αγωγούς ομβρίων στο ρέμα της Πικροδάφνης, μέσα από την Ηλιούπολη, διαμέσου της Ηλιούπολης. Αυτό το έργο θα είναι και το τελευταίο για το Δήμο Ηλιούπολης και θα συνδέσει όλη την περιοχή αυτή. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Η Κατεχάκη δεν θα πνίγεται, ας πούμε, να το πούμε με απλό τρόπο, όπως συμβαίνει πάρα πολλές φορές όταν έχουμε έντονα φαινόμενα με βροχές κλπ. Άρα το έργο σας προχωράει με κάποιες δυσκολίες. Έχουμε βάλει πολλά πράγματα. Ένα σπουδαίο κομμάτι είναι τα LED, η αλλαγή όλου του φωτισμού. 4.000 φωτιστικά θα αλλάξουν και θα γίνουν με LED. Αυτό είναι και η οικονομία, όπως αντιλαμβάνεστε, και ενεργειακή, ενεργειακό κέρδος είναι. Ένα έργο μεγάλο. Και το αίσθημα ασφάλειας, Δήμαρχε. Ακριβώς. Θα υπάρχει φωτισμός, καλύτερος φωτισμός στην πόλη. Φωτισμός παντού. Είναι η κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου που μας έχει ταλαιπωρήσει στο παρελθόν.
Βρήκαμε λύση προσωρινή και καλή λύση. Τώρα είμαστε στη μελέτη του νέου σχολείου. Ελπίζουμε ότι μέχρι το Μάρτιο θα είμαστε έτοιμοι και θα αιτηθούμε με το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση τη χρηματοδότηση τη ανακατασκευή του σχολείου μα, του Τετάρτου Δημοτικού. Υπάρχουν έργα που αφορούν την τρίτη φάση των παιδικών χαρών. Έχουμε φτιάξει ήδη 12, πάμε άλλες 8 και τα τελειώσουμε. Για τα παιδιά πάντα. Μεγάλη υπόθεση. Δίνεται και ως δήμαρχος. Πολύ μεγάλο βάρος, ναι. Και ως δημοτική αρχή. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη μας ευθύνη. Και στην παιδεία και στα παιδιά. Στην παιδεία, γιατί όπως ξέρετε, προέρχομαι. Από το χώρο της παιδείας, της εκπαίδευσης, οπότε ακριβώς. Το γνωρίζετε το κομμάτι καλά. Ακριβώς. Όπως και με αναπλάσεις ή ενεργειακού τύπου ενέργειες, υπόγειους κάδους, ετοιμάζουμε. Αναπλάσεις πλατιών, είναι έργα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, αλλά και έργα που ετούμαστε από το νέο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, τη μελέτη τους και τη χρηματοδότησή τους. Είμαστε σε μια συνεχή ροή. Βεβαίως, οι δυσκολίες που είπα προηγουμένως υπάρχουν, χρειάζεται χρόνος και βέβαια η προσπάθειά μας είναι αμύωτη και καθημερινή σε αυτό. Πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, επειδή αναφερθήκαμε δήμαρχοι και στον Καρέα, πραγματικά την ώρα που ερχόμουν για το γύρισμα και πέναγα αυτή την απίστευτη διαδρομή, σκεφτόμουν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι πόσο είναι ένας πνεύμονας πρασίνου στην Αττική. Το δεύτερο πράγμα που σκεφτόμουν είναι πόσο εύκολα μπορεί να τον προστατεύσεις αυτό το πνεύμονα πρασίνου. Η μεγάλη μας τύχη και η μεγάλη μας ευθύνη είναι το βουνό. Αυτό το πράγμα που για μένα από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο που ανέλαβα ως δήμαρχος, αλλά και πάντα ως πολίτης που συμμετείχα σχετικά στα κοινά, ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες μου σαν άνθρωπος. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη η κατάσταση, δεν είναι εύκολη. Ο ημιτός λοιπόν, αυτός ο πνεύμονας, θέλει προστασία. Προστασία και από τα ανθρώπινα χέρια, προστασία και από τις καταστροφές. Διότι είναι καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, και εδώ δυστυχώς είχαμε φαινόμενα, ακόμα και το καλοκαίρι είχαμε μια πυρκαγιά, μικρότερη βεβαίως, η οποία όμως σώθηκε χάρη στην μεγάλη αυτοθυσία και των δυνάμεων της πυροσβεστικής, αλλά και των εθελοντικών ομάδων που έχουμε στην περιοχή μας, οι οποίοι με τη βοήθεια και τη δική μας, αλλά κυρίως με τη δική τους προσφορά, εκτελούν ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Άρα λοιπόν χρειάζεται η προστασία, το προλαμβάνει που έλεγα προηγουμένως και από εκεί πέρα όλα τα μέσα εκείνα για να μπορούμε να προστατεύσουμε το βουνό που σημαίνει πολλά πράγματα. Τα συγκεντρώμη που σημαίνει δεξαμενές νερού να έχεις, πολλά πράγματα. Αλλά και η προεργασία του βουνού όπως μετέπειτα και η φύτευσή του, η δενδροφύτευση. Όλο αυτό το πακέτο, ένα τεράστιο πακέτο το οποίο και ως Δήμος αλλά και ως ΣΠΑΗ που έχει την ευθύνη όλου του ημιτού συνεργαζόμαστε για να βρούμε τις καλύτερες εκείνες λύσεις για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το βουνό και να το παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το βρήκαμε. Θα ήθελα να κλείσουμε, Δήμαρχε, τη συζήτησή μας αυτή. Όπως ξεκίνησα και είπα στον πρόλογο, είναι ιδιαίτερες μέρες, είναι Άγιες Μέρες. Τι μήνυμα θα στέλνατε τόσο στους συμπολίτες σας όσο και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν? Δυστυχώς η περίοδος είναι τέτοια που θα πω το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Να προστατεύσουν τον εαυτό τους, να προστατεύσουν τους δικούς τους ανθρώπους, τηρώντας απόλυτα όλα τα μέσα προστασίας που υπάρχουν. Και με την ευκαιρία θέλω να πω και κάτι. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά εγώ το έχω μέσα μου και θέλω να το πω. Να μην ακούσουμε όλες αυτές τις, δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, να μην πω τώρα χαρακτηρισμούς, κουβέντες για το εμβόλιο. Το εμβόλιο πρέπει να γίνει, πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε μέσο να προστατεύσουμε την κοινωνία και τους ανθρώπους μας. Άρα αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που θέλω να στείλω. Η υγεία των ανθρώπων. Και το δεύτερο που θέλω να πω, θα κάνουμε Χριστούγεννα. Μπορεί να είναι δύσκολα. Ιδιαίτερες συνδικές. Χρειάζεται και η υπομονή μας. Μια χρονιά είναι, ρε αδερφέ, λέω εγώ. Θα την περάσουμε όπως μπορούμε καλύτερα. Περιορισμένα. Μια χρονιά θα είναι αυτή. Έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε και τους ανθρώπους μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλα. Θέλει μεγάλη ευθύνη ατομική, αλλά πρέπει και οι κυβερνώντες να σκύψουν με πολύ μεγαλύτερο τρόπο, καλύτερο τρόπο, ενισχύοντας τις κοινωνικές, τις δημόσιες δομές και της υγείας
και της προστασίας να βοηθήσουν όσο μπορούν καλύτερα όλους μας. Σας ευχαριστώ θερμά, Δημαρχέ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Υγεία σε όλους τους παιδιά.